Το 10ο βιβλίο του συγγραφέα Σπύρου Πετρουλάκη με τίτλο «Η κληρονομιά» παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην κατάμεστη αίθουσα του Public στο Βόλο. Ο ίδιος ο συγγραφέα σε δηλώσεις του ανέφερε ότι ο Βόλος είναι σημείο αναφοράς στην καρδιά του. Είναι ένας τόπος, επεσήμανε, που επισκέπτομαι συχνά και έχω ισχυρές σχέσεις με τους ανθρώπους και με τον αέρα που με γοητεύει. Έκανα παράλληλα αναφορά στον Σασμό που είπε ότι θα συνεχίσει για τηλεοπτικά για τρίτη χρονιά. Ο κόσμος, επεσήμανε, το έχει αγαπήσει. Ερωτηθείς για το μυστικό της επιτυχίας, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μυστικό. Αυτό που λέτε επιτυχία χρειάζεται αυστηρή πειθαρχία, είπε, και σκληρή δουλειά. Πάντα ένα γεγονός είναι αυτό που μου δίνει την όθηση και την έμπνευση για να γράψω ένα βιβλίο. Αυτή τη φορά ήταν δύο τα γεγονότα. Το ένα ήταν η σταφιδική εξέγερση του 1935, όπου δεν τη συναντούμε σε μυθιστορήματα και ήθελα να τη βάλω, ήθελα να τη μάθει ο κόσμος, γιατί ήταν ένα γεγονός που άλλαξε τις ισορροπίες στην οικονομία της χώρας μας. Και το άλλο γεγονός ήταν κρυοσυντηρημένα έμβρια, τα οποία οι γονείς δεν ήξεραν πώς να τα αντιμετωπίσουν. Να τα ξαναχρησιμοποιήσουν για να κάνουν ένα άλλο παιδί, να τα καταστρέψουν, να τα δωρήσουν σε μια οικογένεια όπου χρειάζεται να τεκνοποιήσει. Και αυτό το δίλημα λοιπόν ήρθε και δούλευε μέσα μου συνέχεια. Και λέω, θα το αποφασίσω και θα το βάλω σε ένα βιβλίο και θα αποφασίσω μεν εγώ, αλλά θα το δίλημα, ως συνήθως, θα το ρίξω στους αναγνώστες. Ξέρετε τι κάνω. Ξεφορτώνομαι εγώ τα βάρη αυτά και τα φορτώνω στις πλάτες των αναγνωστών. Και έτσι ηρεμώ εγώ και εσείς κάντε ό,τι θέλετε μετά. Ο κόσμος τον αγαπάει τον Σασμό. Ο κόσμος είναι δεμένος με αυτή τη σειρά και με το βιβλίο. Γιατί το βιβλίο συνεχίζουν να το παίρνουν, να το αγαπάνε και να ακούμε πολύ καλά λόγια όλοι εμείς που είμαστε στο χώρο του βιβλίου. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος και πώς να μην είμαι άλλωστε, αφού βλέπεις ότι καθημερινά εκατομμύρια κόσμος είναι κολλημένος στη τηλεόραση και παρακολουθεί το έργο, παρακολουθεί αυτούς τους εξαιρετικούς τοπιούς με την εξαιρετική σκηνοθεσία και μουσική φυσικά που ακούμε και μας αγγίζει. Έρχεται κάτι σύντομα, σε λίγες μέρες θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις. Ο συγγραφέας κύριος Πετρουλάκης κέρασε μάλιστα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου τους παρευρισκόμενους μερακοί.